Θα πάμε Βιωτία, είναι ο Πάνος ο Γαρουφαλιάς εκεί, όπου η Βιωτία δίνει τη δικιά της μάχη με σύμβολο, έτσι, και την, αν θέλεις, το μοναστήρι του Οσίου Λουκά. Έλα Πάνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε καλύτερα σε επίπεδο εικόνας. Αν δείτε πίσω μου, εδώ ακριβώς ήταν η φωτιά χθες βράδυ. Σήμερα λοιπόν, με τη βοήθεια του Αριστόβουλου, του Αριστοβουλίου, του οπερατέρ μας, δείτε, είναι, μεταφέρθηκε δεξιότερα, είναι το βουνό του Ελικόνα. Απέναντι ακριβώς από τον καπνό που βλέπετε, εκεί επιχειρούν αυτή τη στιγμή τα ενέργεια μέσα και τα Καναντέρ αλλά και τα δύο ελικόπτερα. Απέναντι ακριβώς είναι το μοναστήρι του Οσίου Λουκά. Όλη εκείνη η περιοχή, αν κοιτάξεις μέσα από το μοναστήρι, είναι μαύρη. Έχει καεί είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά της ράχης. Καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι πλέον το μέτωπο, εκεί επιχειρούν, αλλά βλέποντας τους άσπρους καπνούς φαίνεται ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Προσπαθούν κυρίως τα ελικόπτερα αλλά και τα αεροπλάνα να ρίξουν στοχευμένα όπου υπάρχει εστία και έτσι να μπορέσουμε σιγά σιγά να συμμαζευτεί η φωτιά. Μια φωτιά που χθες το βράδυ ήταν 10 χιλιόμετρα μέτωπο. Από εδώ έφτανε μέχρι κάτω στην παραλία. Αντιλαμβάνεστε, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι κάτοικοι εδώ ζήσανε μια πολύ δύσκολη νύχτα. Προσπάθησαν, ανέβηκαν στο βουνό, σβήσανε σημεία που ήταν επικίνδυνα μαζί με τους πυροσβέστες και έτσι σήμερα έχουμε μια πιο βελτιωμένη εικόνα. Όμως μέχρι το μεσημέρι, Γιώργο, έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους με πολύ δυνατές ρηπές. Αυτό είναι που ανησυχεί όλους εδώ. Μην τυχόν ζήσουμε και κάποια αναζωπήρωση. Και πολλές διάσπαρτες. Είδες πόσες εστίες έχει τώρα, πόσα σημεία που καπνίζει η φωτιά. Αυτό είναι το βασικό σημείο που βλέπουμε, αλλά άμα κοιτάξουμε και αριστερά πάνω βλέπουμε ένα άλλο σημείο που καπνίζει. Είναι πολλά τα σημεία που καπνίζουν ανά πάσα στιγμή. Οι ρηπές των ανέμων που είναι πολύ δυνατές μπορούν να βγάλουν αναζωπήρωση και καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Ο αέρας είναι αυτή τη στιγμή που ανησυχεί και οι ρηπές του ανέμου είναι που ανησυχούν και τους πυροσβέστες αλλά και τους κατοίκους της περιοχής. Και να φανταστείς ότι η Βιωτία, η Αττική και η Εύβοια από Κίμη, Αρτάκη, Χαλκίδα δεν και ξέρω κάτω. Αν ακούτε, Γιώργο, βεβαίως, τώρα τι γίνεται. Βεβαίως, δεν βεβαίως. Ξέρω αν καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Δεν μου λες, είναι εκεί, καταρρυπές. Εκεί στην κορυφή φαίνεται έχει αρπάξει παραπάνω, ε. Βεβαίως, στην κορυφή έχει αρπάξει όπως βλέπετε, όπως και βαθιά μέσα που υπάρχει ο λευκός καπνός. Σε πιάνει η καρδιά σου, Γιώργο, να το πω πολύ απλά, κοιτώντας το καμένο κτίριο από τον Όσιο Λουκά, κοιτώντας απέναντι βλέπεις όλη αυτή την ασπρίλα. Βλέπετε τώρα το πτυτικό μέσο, νομίζω ότι είναι ελικόπτερο που πάει μέσα στον καπνό να μπορέσει να επιχειρήσει και να κάνει ρήψη. Έτσι προσπαθούν να αντιθασεύσουν τη φωτιά. Μέσα με ισχυρούς ανέμους, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να κατευθύνεις το πτυτικό μέσο με τέτοιες ρηπές ανέμων, είναι και πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι εφτάρι, πρέπει να έχει εφτάρι αυτή. Σε πιάνει η ψυχή σου, Γιώργο. Έτσι, όπως το λες. Εφτάρι γεμάτο, εφτάρι γεμάτο. Εφτάρι γεμάτο. Εφτάρι γεμάτο, σε πιάνει η ψυχή σου κοιτώντας απέναντι από τον Όσιο Λουκά. Αυτό είναι το βουνό που βλέπεις απέναντι από τον Όσιο Λουκά. Ναι. Είναι όλο μαύρο και μέσα στον καπνό. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτική εικόνα. Είχαμε ρεπορτάζ πριν από λίγη ώρα για τον Όσιο Λουκά. Εκεί ήταν ηγούμενος ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος. Έτσι. Είχαμε και τον εκπρόσωπο και να φανταστείς ότι αυτό το σημείο πάνω είναι σημείο το οποίο προστατεύεται από την UNESCO. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα σημείο το οποίο και χρήζει μεγαλύτερης προστασίας, αλλά πάση θυσία θα πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά η οποία έχει γίνει. Και για να φτάσει η φωτιά. Και ζητούν εκεί μέτρα πυροπροστασίας, Γιώργο. Μπράβο. Ζητούν μέτρα πυροπροστασίας. Έτσι, έτσι. Δηλαδή στα πρότυπα της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα μνημείο. Έτσι. Και πρέπει να έχει, μπας περιπτώσει, ένα σύστημα πυροπροστασίας για να προστατεύεται από τέτοιες καταστάσεις. Ακριβώς. Και εμείς, φίλες και φίλοι, βλέπουμε πάνω δεξιά το σημείο που είναι ο Πάνος ο Γαρουφαλιάς. Αριστερά είναι τα καμένα της Πάρνηθας. Κάτω αριστερά είναι η Πάρνηθα αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα όπου σπέβδουν τα ελικόπτερα, ρίχνουν νερό και κάτω δεξιά είναι τα πλάνα από τον Όσιο Λουκά για να ξέρετε ακριβώς πού βρίσκεται το θέμα. Το πρόβλημα λοιπόν αυτή την ώρα είναι Πάρνηθα, είναι Εύρος και Ροδόπη, είναι Βιωτία και βέβαια όπως καταλαβαίνετε
το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πάρνηθα, Εύρος, Ροδόμπη και Βιωτία είναι τα σημεία όπου προσέχουν ιδιαίτερα αυτή την ώρα στο κέντρο επιχειρήσεων, αλλά η μέρα έχει πολύ δρόμο, ο αέρας φαίνεται θα είναι μεγαλύτερος.